Ενισχυμένες παρουσιάζονται στο σύνολό τους με μια αύξηση της τάξης του 14% οι οδικές αφίξεις των Τούρκων πολιτών στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 στα συνοριακά σημεία διέλευσης κήπων και καστανεών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, σχεδόν 126.500 Τούρκοι, 15.787 περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2017, επισκέφθηκαν την Ελλάδα, τα νούμερα εντυπωσιακά αν συνυπολογίσει κανείς την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως την κατάρρευση του τουρκικού εθνικού νομίσματος. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε στο σύνολο των στατιστικών στοιχείων τα οποία έχουμε είναι ότι έχουμε μία αύξηση της τάξης του 14% στο σύνολο του τριμήνου, με τον Μάρτιο όμως να παραμένει σχεδόν σταθερός σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017, έχοντας μία οριακή αύξηση η οποία δεν ξεπερνά το 1%. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία ιδιαίτερη διαφοροποίηση αναφορικά με τις οδικές αφίξεις στο τελωνείο των κήπων συγκριτικά με το τελωνείο των καστανέων και βέβαια μια εντυπωσιακή διαφοροποίηση στη συμπεριφορά Τούρκων υπηκόων οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και πόλεις. Έτσι λοιπόν στο τελωνείο των κήπων όπου ουσιαστικά έχουμε οδικές αφίξεις του αστικού πληθυσμού της Τουρκίας που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η συμπεριφορά τους, η τουριστική αν θέλετε συμπεριφορά τους, και έχουμε αύξηση των οδικών αφίξεων η οποία ξεπερνά το 25%, ενώ ακόμη και το Μάρτιο ξεπερνά το 21% η αύξηση σε σχέση με το Μάρτιο του 2017. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός της αντίθεσης του τελωνείου Καστανεών σε επίπεδο αφίξεων σε σύγκριση με το σταθμό των κήπων, αφού καταγράφηκε μείωση της τάξης του 12%, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ό,τι αφορά το σημείο διέλευσης κήπων, οι αφίξεις παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι και συγκεκριμένα σε ποσοστό 25%, με περισσότερους από 36.000 Τούρκους να επισκέπτονται την Ελλάδα μέσω Εύρου μόνο τον μήνα Μάρτιο. Αναφορικά με το τελωνείο των Καστανέων, εκεί είναι τελείως διαφορετική η συμπεριφορά των Τούρκων επισκεπτών. Σημειώνουμε ότι οι Τούρκοι επισκέπτες που εισέρχονται στη χώρα από εκεί προέρχονται από την Αδριανούπολη και παραδοσιακά φαίνεται ότι πόλεις, μάλλον πληθυσμοί οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές με έντονη διασυνοριακότητα είναι περισσότερο ευαίσθητες και ευάλωτες σε εθνικά ζητήματα και σε μεταβολές που αφορούν εθνικά ζητήματα ή διμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν η ένταση αυτή που υπάρχει στη σχέση Ελλάδος-Τουρκίας για εμάς σε μεγάλο βαθμό τέλος πάντων τουρκική προκλητικότητα και ο φόβος αν θέλετε ένα ποιοτικό στοιχείο και ο φόβος πιθανότητα αντιπίνων ας πούμε τα οποία μπορεί να σκέφτεται ένας Τούρκος επισκέπτης έχουν οδηγήσει στο να έχουμε τον μήνα Μάρτιο περισσότερο από σχεδόν μάλλον 50% μείωση των οδικών αφίξεων και βέβαια όλο αυτό να συμπαρασύρει το σύνολο των οδικών αφίξεων οι οποίες βρίσκονται με αρνητικό πρόσημο. Τον Ιανουάριο του 2018 διήλθαν από το συνοριακό σταθμό των κήπων 32.861 άτομα έναντι 21.000 τον αντίστοιχο μήνα του 2017, το Φεβρουάριο 29.000 έναντι 26 και τον Μάρτιο 36.000 έναντι 29. Όσον αφορά στο συνοριακό σταθμό Καστανεών, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους οι οδικές αφίξεις ανήλθαν στις 11.000 έναντι 8 τον Ιανουάριο του 2017, το Φεβρουάριο καταγράφηκαν 10.000 αφίξεις έναντι 11 το προηγούμενο έτος και τον Μάρτιο 6.000 έναντι 12.000 τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Φαίνεται ότι δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά αυτών των επισκεπτών ή από τη δική μας καλή θέληση ή από ενέργειες προσέλκυσης τουριστών Τούρκων στην περιοχή, καθότι από ό,τι φαίνεται οι εξελίξεις, οι διεθνείς εξελίξεις ή οι εξελίξεις σε επίπεδο διπλωματικό ή ακόμη και στρατιωτικό μπορεί να επηρεάσουν πολύ έντονα αυτήν την παράμετρο του τουρισμού στη δική μας περιοχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αισιοδοξούμε, τα νούμερα αυτό μας δείχνουν. Αν δεν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης φαίνεται ότι θα συνεχίσουν οι αφίξεις, αν μη τι άλλο από τον τελωνείο των Κύπρων που είναι και ο συντριπτικός έτσι αν θέλετε αριθμός των Τούρκων που επισκέπτονται την περιοχή και σε κάθε περίπτωση εμείς ετοιμαζόμαστε για ένα θερμό καλοκαίρι τουριστικά και οικονομικά και όχι στρατιωτικά.